Υπήρχαν ίσως όταν κατασκευάζονταν οι εγκαταστάσεις των καρτερό, τότε μάλλον φάνηκαν ιδιαίτερα το τι συμβαίνει στο νότιο κομμάτι αυτό και υπήρξε μεγάλη... υπήρξε έναν βρασμό στα ραδιόφωνα. Θέλω να πω, το συζητήσατε τότε, με τους φορείς, με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ότι αυτά πρέπει να... Με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με το Δήμο Ηρακλείου. Υπήρξε μεγάλη συνεργασία της τεχνικής μου υπηρεσίας με το Δήμο Ηρακλείου, έτσι ώστε εκτελώντας τα πρώτα, που τα είχαμε έτσι κι αλλιώς μέσα, να εκδώσουν και για την υπόλοιπη όλη την έκταση των καρτερό εκεί, έτσι ώστε όσο βρίσκονταν ακόμα εργολάβος να καθαρίζει το σύνολο της περιοχής, αν ήταν δυνατόν. Σας ζήτησαν να τα φέρετε μπροστά αυτά να φεύγουν. Και ο Δήμος, και οι υπηρεσίες, και η Γενική Γραμματεία. Ήταν τα μόνα έτσι και λοιπόν. Ο καρτερός ήταν περίπου μέχρι τη θέση 20. Ήταν μέσα στα πρώτα 20, αλλά δεν ήταν τα πρώτα. Αλλά έγιναν οι επαφές και με το Δήμο και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν θα μπορούσαν να εκτελούν. Αν βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς, αν εμείς κάναμε δουλειά, είχαμε ξεκινήσει το Φλεβάρι του 21. Θα κλείναμε τώρα 2 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε σε κάθε περίπτωση θα είχαμε φτάσει. Θα είχατε φτάσει εκεί, αλλά ίσως όχι το καλοκαίρι, ίσως αργότερα. Α, ίσως να γινόταν τώρα, ναι. Ίσως αργότερα. Ήταν οι πραγματικές όμως προτεραιότητες πριν προτεραιοποιηθούν αυτές οι καθαρίσεις, δηλαδή αυτές που πήγαν πίσω, ρωτώ. Αυτές που πήγαν πίσω. Είχαμε ξεκινήσει από την Ελούντα, είχαμε πάει στον Άγιο Νικόλαο, μας σταμάτησε η πρώτη αναστολή στην ανάληψη, εδώ. Mm-hmm. Θα πηγαίναμε στην Αμουδάρα Αγίου Νικολάου, θα mm-hmm. κατεβαίναμε στην Ιεράπετρα. Εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου ξανά, κυρίως ήταν στην Ανατολική Κρήτη, στο βόρειο κομμάτι. Αυτές ήταν οι πραγματικές προτεραιότητες. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικές. Ο καρτερός ήταν περίπου μέχρι τη θέση 20.